με την υπόθεση του ιερέα, ο οποίος καταγγέλθηκε από την πρεσβυτέρα για απειλές σε βάρος της. Ναι, στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιωτική Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί ένας 60χρονος ιερέας, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία μετά από καταγγελίες της πρεσβυτέρας του, η οποία είναι 48 ετών. Και μάλιστα για σήμαντη αφορμή ξεκίνησε ο καυγάς τους, σύμφωνα με την ίδια, διότι η γυναίκα μαγείρευε βράδυ, προκαλώντας φασαρία, σύμφωνα με τον ιερέα, και έτσι ο ίδιος πήγε και πέταξε τον κυμά από το παράθυρο και άρχισε να την απειλεί και να την καθυβρίζει. Απευθύνθηκε στην αστυνομία, είχε απευθυνθεί και πέρυσι για παρόμοιο περιστατικό, αλλά χωρίς τόσο μεγάλη ένταση. Είχε η ίδια πάντως, ναι, πριν από ένα χρόνο, η ίδια πάντως δεν ζήτησε την καταδίκη του ιερέα, παρά μόνο να του απαγορευτεί να την πλησιάζει για να μην υπάρχουν αυτές οι προστριβές που είχαν μεταξύ τους. Οπότε και πέρσι που είχε πάει, είχε γίνει ένα αντίστοιχο περιστατικό, απλά όχι τόσο μεγάλης έντασης όπως το τωρινό που μας περιγράφεις. Αλλά και πάλι είχε γίνει ένα περιστατικό για να πει να πάει, διαφαντάζομαι, να μιλήσει. Τώρα ναι, φαντάσου, ναι. Τι περιέγραψε η γυναίκα, ότι μαγείρευε αργά. Τώρα, παιδιά, γιατί διάβαζα κι άλλα πράγματα, Χριστό, ότι για παράδειγμα είχε ότι την, το παιδί ασκούσε ψυχολογική βία εναντίον της. Αλλά ο γιος της οικογένειας, διάβαζα χθες, δεν ξέρω αν είναι έτσι, είπε ότι εμείς είμαστε με τον μπαμπά, τα παιδιά, με μια περίεργη, εν πάση περιπτώσει, υπόθεση, αλλά πάντως για σήμαντη αφορμή. Για σήμαντη αφορμή σίγουρα, και αυτό που είναι βασικό είναι ότι η ίδια δεν ζήτησε την καταδίκη του ιερέα. Ναι, απλώς είναι απορία άξονα, το ίδια είναι η δεύτερη φορά που πηγαίνει. Αυτό. Αλλά δεν φαίνεται να άσκησε βία σε βάρος της πρεσβυτέρας ο ιερέας. Το κιμά πέταξε από το παράθυρο. Εντάξει, τώρα αν την καθίβρισε, αν της φώναξε, αν εξτόμισε. Ναι, εντάξει, δεν είναι συμπεριφορά. Σωστά. Σωστά. Απλά υπάρχει πάντοτε μια διαβάθμιση. Άλλο θα σε κρεμάσω. Άμα είχε και τέτοια. Είναι ηλεκτρική βία, είναι ψυχολογική βία, είναι σωματική βία. Αυτό. Βεβαίως.